Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Μαύρο Ρόδο. Όπως σας έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεό μας, ο Βίκος στην προσπάθειά του να σκοτώσει το Θέμη βάζει ένα δικό του άνθρωπο, τον Φρέντι, να τον δηλητηριάσει. Ο Καστρινός αρχίζει να μην αισθάνεται καλά, αλλά δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία. Μάλιστα, όπως θα δούμε, όταν μαθαίνει ότι τελικά ο Βίκος είναι ζωντανός, δίνει τα χέρια με τη Ζαμάνου και της υπόσχεσε ότι θα το φέρει νεκρό. Όμως ο Φρέντι έχει άλλα σχέδια για εκείνον και το δηλητήριο που τον ποτίζει αρχίζει σιγά σιγά να έχει έντονη επίδραση στο σώμα του. Κάποια στιγμή λοιπόν που ο Θέμης είναι μαζί με τον Πέτρο δεν αισθάνεται καθόλου καλά και ξαφνικά καταραίει. Τότε ο νεαρός αστίζει και κάνει τα πάντα για να το συνεφέρει. Λίγο μετά ο Θέμης αναχτά τις αισθήσεις του και παρά τις πιέσεις του γιού του αρνείται στεναρά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Οι μέρες περνούν και τα συμπτώματά του είναι όλο και πιο φανερά. Όταν ο Φρέντι ενημερώνει τον Βίκο για την πορεία του σχεδίου του, εκείνος του δίνει εντολή να προχωρήσει στη θανατηφόρα τελική δόση. Η υγεία του Θέμη Καστρινού επιδεινώνεται διαρκώς και ο ίδιος αγνοεί πως αργό πεθαίνει. Λίγο μετά κάνει κάποιες εξετάσεις και όταν ο γιατρός παίρνει τα αποτελέσματα, σοκάρεται και σπέβδει να τον ενημερώσει για τη σοβαρότητα της κατάστασής του.